Ποτέ δεν ετοιμάζω τι θα πω. Πάντα κάνω διάλογο με το κοινό, οπότε πρέπει να είστε ελαστικοί μαζί μου σήμερα. Γιατί ζωρίστηκα πάρα πολύ να γράψω τι θα πω για να μονολογήσω όλη αυτή την ώρα. Όταν πήρα την πρόσκληση, δέχτηκα αμέσως, γιατί αγαπάω τα TED και αγαπάω τα Χανιά. Μετά με τρόμαξαν λίγο όταν μου είπαν ότι το θέμα είναι τετραγωνίζοντας τον κύκλο, γιατί φοβάμαι μην τολμήσει κανείς να μου τετραγωνίσει αυτούς τους κύκλους. Τους έχω μαζί μου από τα 21, όταν μετά από ένα τροχαίο απέκτησα την αναπηρία μου. Όταν σου συμβεί κάτι τέτοιο, πιστεύεις ότι η ζωή σου έχει τελειώσει, ότι δεν έχει κανένα νόημα να ζεις, δεν μπορείς να ξανακάνεις τίποτα πια. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Η ζωή μπορεί να είναι ωραία ακόμα κι αν έχεις ρόδες. Το τετράγωνο που είχα πάντα ήταν η λογική μου. Ήταν αυτό που μου επέτρεψε να... Όταν ένιωσα ότι έχω πληροφορηθεί αρκετά για το τι έχει συμβεί στο σώμα μου, μου επέτρεψε να πάω μπροστά. Ο κύκλος που ζω είναι ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο άνθρωποι με αναπηρία δεν βγαίνουν έξω, επειδή είναι δύσκολο να βγουν. Επειδή είναι δύσκολο να βγουν, οι υπόλοιποι δεν τους βλέπουν και τους δυσκολεύουν τη ζωή. Και έτσι κάνουν δύσκολο το να βγουν έξω και συνεχίζει αυτός ο κύκλος. Οπότε η δουλειά μου τον τελευταίο καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι να είμαι σε σχολεία και να μιλάω στα παιδιά, να τους εξηγώ ότι οι άνθρωποι με αναπηρία υπάρχουν. Χρειάστηκα αρκετά χρόνια μέχρι να μάθω τις καινούργιες οδηγίες χρήσης για το σώμα μου. Χρειαζόμουν βοήθεια σε πάρα πολλά καθημερινά πράγματα. Χρειαζόμουν βοήθεια για να αντιθώ, για να, ίσως να κάνω μπάνιο ή να πάω στην τουαλέτα για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό με έκανε να νιώθω λιγότερο χρήσιμος. Μέχρι που κάποια στιγμή γνώρισα την κυρία Αθηνά Κρητικού. Η κυρία Κρητικού, λίγο καιρό πριν, είχε φτιάξει τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Οι φίλοι το λένε ΣΚΕΠ, δεν χρειάζεται να το θυμάστε όλο αυτό. Και μου εξήγησε τι κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε λίγο κοτσάνα στην αρχή. Και απλά νόμιζα ότι είναι μια κυρία που έχει πολλά λεφτά και θέλει να δείξει στις φίλες ότι κάτι κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, δέχτηκα να πάω να δω τι κάνουν. Ήξερα ότι εκεί που θα πάω, θα έχουν φέρει παιδιά γενικής εκπαίδευσης και παιδιά ειδικής εκπαίδευσης και θα τα έχουν βάλει να συνεργαστούν, με κύριο σκοπό να γνωριστούν. Έφτασα αργοπορημένος και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποια παιδιά ήταν από την ειδική εκπαίδευση και ποια από τη γενική. Περίμενα εντελώς χαζά ότι θα είναι χωρισμένα από μόνα τους, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν όλα τα παιδιά μαζί, όπως έπρεπε να είναι. Και νομίζω ότι αυτά τα 3 δευτερόλεπτα ήταν που με κάναν να αγαπήσω τον ΣΚΕΠ και αυτά που κάνει. Και πλέον νιώθω πολύ περήφανος που μπορώ να λέω αυτά που κάνουμε. Μέχρι σήμερα έχω μιλήσει σε περισσότερα από 20.000 παιδιά και ο μόνος κανόνας κάθε φορά είναι ότι μπορούν να σηκώνουν το χέρι τους και να ρωτάνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αλλά πραγματικά ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Έχουν κάθε δικαίωμα να είναι άσχετοι και να πούνε πράγματα που μπορεί να μην είναι σωστά. Όπως ήμουν και εγώ άσχετος για πολλά χρόνια, γιατί πριν από την αναπηρία δεν ήξερα αποκλειτώς τίποτα. Οι ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά μπορεί να είναι από πολύ απλά πράγματα, όπως το πώς βάζω τα παπούτσια μου ή το παντελόνι μου, μέχρι το αν έχω σκεφτεί να αυτοκτονήσω ή αν έχω κοπέλα. Η τελευταία είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί μπορώ να απαντήσω θετικά. Αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις πράγματα σε ένα παιδί δημοτικού, για να μπορέσει ο λόγος σου να είναι κατανοητός σε ένα δεκάχρονο παιδί. Πρέπει αρχικά να το έχεις τακτοποιήσει πάρα πολύ καλά στο κεφάλι σου. Και είναι μια διαδικασία που εμένα μου μοιάζει με ψυχανάλυση. Αυτό από τη μία με έκανε να μάθω και να συμπαθήσω τον εαυτό μου περισσότερο και από την άλλη με έκανε να μάθω πολλά πράγματα από τα ίδια τα παιδιά. Αρχικά έμαθα ότι υπάρχει ένας μεγάλος μύθος γύρω από τα παιδιά. Συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι ότι τα παιδιά είναι κακά ή σκληρά ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Τα παιδιά είναι ειλικρινοί. Λένε αυτό που σκέφτονται χωρίς να το φιλτράρουν και θα ήταν πολύ πιο καλά τα πράγματα αν όλοι μας είμαστε έτσι. Το κακό με τα παιδιά είναι ότι μετά τα αναλαμβάνουμε εμείς οι μεγάλοι και τους λέμε ότι πρέπει να πάψουν να είναι ειλικρινοί ή όπως μας αρέσει να λέμε, τους μαθαίνουμε τρόπους. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό είχα ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό με ένα πιτσιρικά που πρέπει να πίνει πρώτη δημοτικού
Κανονικά εδώ πέρα κρεμώ τα κλειδιά μου, το μπρελόκ μου είναι ένα Lego. Έρχεται ο μικρός και μου λέει, χωρίς να μου πει καλημέρα, χωρίς να μου πει τίποτα, έρχεται μου λέει, τι είναι αυτό. Του λέω, είναι ένα Lego, μου το έχει πάρει μια φίλη μου και είναι το μπρελόκ για τα κλειδιά μου. Α, μου λέει, έχω κι εγώ ένα τέτοιο, αλλά μαύρο. Εγώ του λέω, έχω κόκκινο και γιατί μου αρέσει πιο πολύ. Πολύ ωραία, οκ, okay, και φεύγει. Νιώθω ότι αυτό το παιδί θα πήγε στο σπίτι του και θα είπε στη μάνα του: Μαμά, σήμερα γνώρισε έναν κύριο που ήταν περίεργος. Ενώ ήταν μεγάλος, είχε ένα Lego στα κλειδιά του. Επειδή αυτό το παιδί δεν είχε πάει αρκετά στο σχολείο ή δεν είχε δει αρκετή τηλεόραση, δεν πρόλαβε να το χαλάσει ο κόσμος. Και το περίεργο λοιπόν που είχα για αυτό το παιδί ήταν το Lego στα κλειδιά μου. Με έχουν ρωτήσει πολύ συχνά τα παιδιά κατά πόσο έχω δεχτεί bullying ή κοροϊδία ή κάτι τέτοιο. Και η απάντησή μου είναι ότι ο κόσμος σου συμπεριφέρεται και πιστεύει για σένα ό,τι πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου. Εάν εσύ σέβεσαι τον εαυτό σου και πιστεύεις ότι είσαι κάτι αξιόλογος, αυτό θα καταλάβουν και άλλοι. Εάν εσύ δεν νιώθεις ότι είσαι κάτι καλό, δεν πρόκειται κανείς ποτέ να έχει διαφορετική ιδέα για σένα. Αλλά νομίζω ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος μου συμπεριφέρεται καλύτερα επειδή έχω αναπηρία πολλές φορές. Υπάρχει ένα χαζό περιστατικό που είμαι στο μετρό και επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο την ώρα που αδειάζει το βαγόνι, κάνω βλακία και πατάω τον μπροστινό μου, ο οποίος γυρνάει νευριασμένος και μου λέει συγγνώμη. Ένιωσα ότι έτσι όπως περπάταγε ωραία και καλά και βιαζόταν να πάει στη δουλειά του, ένιωσε κάποιος να τον πατάει από πίσω, λέει πολύ ωραία, θα γυρίσω να τον βρίσω. Γυρνάει, δεν βρίσκει κανέναν εδώ, κοιτάει πιο κάτω. Αχ, εντάξει, μην τον βρίσω αυτόν, συγγνώμη που υπάρχω. Βρε άνθρωπε, εγώ έκανα βλακεία. Έμαθα ότι υπεύθυνος για το τι συμβεί είσαι εσύ. Δεν είναι ούτε ο Θεός ή ο Βούδας ή όπου πιστεύεις, ούτε η μοίρα. Δεν υπάρχει κάποιος από ψηλά ο οποίος παίζει μαζί μας και εμείς είμαστε μαριονέτες, άβουλες εντελώς. Είναι οι επιλογές που κάνουμε, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα καλά πράγματα που μας συμβαίνουν. Και αντίστοιχα, οι επιλογές μας είναι αυτές που είναι υπεύθυνες για τα άσχημα. Αν θέλεις να σου συμβεί κάτι καλό, πρέπει να το προσπαθήσεις, να το προσπαθείς ξανά και μετά να προσπαθήσεις λίγο ακόμα. Και αν δεν πετύχει, να βρεις ποιες επιλογές ήταν λάθος και να σκεφτείς αν θες να τις αλλάξεις. Από τα παιδιά, λοιπόν, επίσης έμαθα ότι τα social media δεν λένε την αλήθεια. Αν, για παράδειγμα, δεις το δικό μου Facebook, θα δεις ότι πριν από ένα μήνα πήγα στην Πολωνία και πέρασα πολύ ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Βρυξέλλες. Σήμερα είμαι στα Χανιά, πολύ περήφανος που μιλάω εδώ πέρα. Και γενικά μοιράζομαι θετικά πράγματα που μου συμβαίνουν. Και δεν θα μοιραστώ όταν θα πλακωθώ με την κοπέλα μου ή όταν το σκυλί θα ανέβει στο κρεβάτι και θα, θα το κατουρίσει γιατί το εκνεύρισα. Επιλέγω να μοιράζομαι μόνο τα καλά πράγματα και αυτό δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι κάποιος έχει τέλεια ζωή. Η ζωή μου είναι καλή, είναι πολύ καλή, νομίζω είναι καλύτερη από τον περισσότερο στην ηλικία μου, αλλά σίγουρα δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν καλά πράγματα και άσχημα πράγματα. Γιατί τέλεια ζωή δεν έχει κανείς, κανείς απολύτως. Η μόνη περίπτωση να έχεις τέλεια ζωή είναι να παίζεις μια ταινία που έχεις γράψει το σενάριο και να είσαι σκηνοθέτης. Ναι, Παπακαλιάτης είναι αυτός. Έμαθα ότι ποτέ δεν θα είσαι ο πιο. Δεν θα είσαι ο πιο ωραίος, ο αυτός με τα πιο πολλά λεφτά, που είναι ο πιο καλός στο ποδόσφαιρο ή στο τάβλι, δεν ξέρω τι σε ενδιαφέρει να παίζεις. Αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο. Δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος σε κάτι για να περνάς καλά. Και η ζωή σου μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, έχοντας λιγότερα πράγματα από το τέλειο. Μπορείς να το δοκιμάσεις, να δεις τους ανθρώπους γύρω σου που νομίζω ότι έχουν μια πολύ όμορφη ζωή και μετά να καταλάβεις γιατί. Θα δεις ότι δεν είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα. Εδώ και πολλά χρόνια, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, προετοιμαζόμουν σαν παιδί να δώσω εξετάσεις. Έπρεπε να κάνω μπορεί ένα παιδί να κάνει αγγλικά, γαλλικά και ιστορία και έκθεση για να μπορέσει να είναι ο καλύτερος και να περάσει μια τέλεια σχολή. Αλλά είδα ότι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και τις πιο ωραίες εμπειρίες τις έμαθα μέσω του εθελοντισμού, δηλαδή μακριά από το σχολείο.
Είναι πολύ πιθανό να κερδίσεις πιο πολλά εθελοντώντας και βοηθώντας τα σκυλιά της γειτονιάς σου ή τους ανθρώπους που έχουν έρθει στη χώρα μας επειδή τους κυνηγάει ένας ηλίθιος πόλεμος, από ότι αν μάθεις πότε έγινε η συνθήκη του Κιουτσούκα Ενεργή, 1774, ή τον ατομικό αριθμό του βαρίου, είναι 56 για τον ενδιαφέρεται. Μέσω εθελοντισμού έχω βρει τη γυναίκα της ζωής μου και το ηλίθιο σκυλί μας. Έχω τουλάχιστον 2 τέλειες δουλειές και είχα προσφορά για άλλες 2-3 και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που μου έφτιαξε τη ζωή. Και αν θέλετε να δείτε τι σημαίνει εθελοντισμός, μπορείτε να κοιτάξετε γύρω σας. Σήμερα είμαστε εδώ επειδή μια ομάδα εθελοντών έχουν ασχοληθεί πάρα πολλούς μήνες για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το πράγμα, επειδή έτσι ένιωσαν ότι μπορούν να προσφέρουν στον τόπο τους. Καλή δουλειά είναι αυτή από την οποία βγάζεις κάμποσα χρήματα και στην οποία νιώθεις ότι είσαι ιδιαίτερα καλός. Εάν έχεις τελειώσει τη νομική, αλλά ανακαλύψεις ότι είσαι καλός να πουλάς πατάτες ή μπρόκολα, πρέπει να κάνεις αυτό, να πουλάς πατάτες, τα μπρόκολα όχι, είναι βλαγιά. Και ας αφήσεις άλλους να πάνε στα δικαστήρια. Είναι σημαντικό στη ζωή σου να ψάξεις και να αποκτήσεις εμπειρίες και όχι αντικείμενα. Αντί να αγοράσεις το καινούργιο iPhone που βγήκε προχτές, πήγαινε στην Disneyland στο Παρίσι ή πήγαινε δες τι έφτιαξε ο Γκαουντί στη Βαρκελόνη ή δες την περιοδία του αγαπημένου συγκροτήματος και πήγαινε δες τους να παίζουν στο Wembley. Τα εισιτήρια είναι τόσο φτηνά που αντί να πάρεις ένα επώνυμο τζιν, μπορείς να πας να φας παγωτό στη Φωτάνα την Τρέβη. Ή αντί αύριο το βράδυ να πας στα μπουζούκια, μπορείς να ψάξεις τη Wikipedia να δεις τι είναι το τείχος του Βερολίνου και να πεταχτείς να το δεις. Έτσι ακριβώς. Στη ζωή σου θα σου έρθουν πολλές σφαλιάρες. Σφαλιάρα μπορεί να είναι ότι θα χάσεις ένα δικό σου άνθρωπο ή θα χάσεις τη δουλειά σου, αν είσαι άτυχος. Ή σφαλιάρα μπορεί να είναι και θετικά πράγματα, ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά το κανονικό στη ζωή σου είναι να χάσεις τους γονείς σου. Αυτή είναι η κανονική πορεία. Κάθε σφαλιάρα πρέπει να διαλέξεις αν θέλεις να είναι ευκαιρία για να πας μπροστά ή αν θες να το χρησιμοποιήσεις σαν δικαιολογία για να μείνεις πίσω. Είναι στο χέρι σου τα κάνεις. Ο Δαρβίνος λέει ότι δεν επιβιώνουν τα πιο δυνατά ή τα πιο έξυπνα είδη, αλλά αυτά που πιο εύκολα προσαρμόζονται στις αλλαγές. Οπότε δες ποιες αλλαγές θες να κάνεις και κάντες. Η ζωή γενικά είναι γεμάτη αποτυχίες. Νομίζω το ακούσατε και από ένα προηγούμενο ομιλητή πριν. Είναι γεμάτη αποτυχίες. Αρκεί να προσπαθείς. Θα αποτύχεις σε δουλειές, θα αποτύχεις σε σχέση με το άλλο φίλο ή με το ίδιο, δεν κρίνουμε κανέναν. Θα αποτύχεις σε φιλίες, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που πειράζει είναι να μην τολμήσεις. Να μην τολμήσεις να προσπαθήσεις κάτι, ακόμα και αν δεν νιώθεις σίγουρο ότι θα πετύχεις. Ένα κοινό που έχει ο Disney, ο Jordan και οι Beatles είναι ότι στα πρώτα βήματα τους απέρριψαν. Το άλλο κοινό που έχουν είναι ότι ο καθένας άλλαξε την ιστορία στον τομέα τους. Έμαθα ότι ο κόσμος είναι καλός. Ο κόσμος είναι καλός και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει τον δίπλα του, αρκεί ο δίπλα να μάθει να ξέρει πώς θα το ζητήσει. Αντί να περιμένεις παθητικά από τους άλλους να κάνουν κάτι σωστό, μπορείς μερικές φορές απλά να τους το ζητήσεις. Πριν από λίγα χρόνια, αγαπάω τους YouTube, ένα συγκρότημα. Το 2010 θα παίζανε στην Αθήνα, επικοινώνησα με την εταιρεία παραγωγής και τους ρώτησα σε ποια θέση θα κάτσω. Μου εξηγήσαν ότι θα είναι μια θέση κερκίδες, η οποία είναι πάρα πολύ. Είναι μια χαρά όταν βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι βολική θέση όταν θες να δεις μια συναυλία, ειδικά τη συγκεκριμένη που είναι μια πελώρια σκηνή. Και τους είπα ότι αν θέλουν να βάλουν μια εξέδρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: «Okay, θα βάλουμε εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο». Και όταν χαρούμενος τους είπα, τους ευχαρίστησα, γυρνάνε και μου λένε: «Μη μας ευχαριστείς. Το κάναμε επειδή απλά το ζήτησε κάποιος». Δηλαδή, ήταν και πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Επειδή απλά ένας άνθρωπος ανώνυμα ξόδεψε 10 λεπτά από τη ζωή του και τους έστειλε ένα email και του ζήτησε κάτι. Αντί να περιμένεις τα πράγματα από τους άλλους, πρέπει να τα ζητήσεις μερικές φορές. Όταν απέκτησα την αναπηρία μου, πίστευα ότι η καριέρα μου ως άντρας τελείωσε. Και okay, εντάξει, ότι πρόλαβα μέχρι το 21. Και πίστευα ότι κανείς
ότι πάβω να είμαι ελκυστικός, πάβω να μετράω σαν άντρας. Έκανα λάθος. Είδα ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πιο πολύ για το τι έχεις στο κεφάλι σου και το τι κάνεις, από το αν έχεις ωραίους κοιλιακούς ή αν έχεις σφιχτό κόλλο. Ο δικός μου είναι πάρα πολύ ωραίος, μην το κοιτάτε που δεν το βλέπετε. Αλλά και απ' την άλλη και σένα θα πρέπει να σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τι έχεις στο κεφάλι σου και όχι με το πόσες ώρες περνάς στο γυμναστήριο. Θέλω να τελειώσω με το θέμα της ημέρας. Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ένα πρόβλημα στο οποίο σου δίνουν ένα κύκλο και εσύ πρέπει να φτιάξεις ένα τετράγωνο με ακριβώς το ίδιο εμβαδό, έχοντας περιορισμούς ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις μόνο διαβήτη και κανόνα και ότι πρέπει αυτό να το κάνεις σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να λυθεί. Δεν μπορεί να λυθεί εκτός αν αποφασίσεις να ξεφορτωθείς τους περιορισμούς που σου έχουν επιβάλει. Μπορείς είτε να φτιάξεις ένα τετράγωνο που έχει ίδιο εμβαδό ή περίπου ίδιο. Κανείς δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Θα είναι πολύ ίδιο. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλα εργαλεία. Είναι πολύ κρίμα να χρησιμοποιείς μόνο δύο εργαλεία, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά που απλά χρειάζεται να απλώσεις το χέρι σου και να τα πιάσεις ή να ζητήσεις σε κάποιον βοήθεια για να στα δώσει, σχεδόν σίγουρα θα χαρεί να το κάνει. Έχεις εγκέφαλο, το πιο περίπλοκο και αποτελεσματικό εργαλείο που υπάρχει, χρησιμοποίησέ το. Ευχαριστώ πολύ.